Πάνω σφάλμο, ναι. Πάτε, ναι. Όχι, Δημήτρη, όχι. Μη μιλάτε, ρε, για μόνο. Αφού φοβάσαι ένα σλαμά. Δεν μπορεί. Έλα, φίλε. Μη. Ναι. Καλά, αρχίζω, καλά. Κάτι για μάνες. Σαν το πάω, κανεβαίνουμε τώρα. Σαν το πάω, όσο περνάει εδώ, κανεβαίνουμε. Κάτι για μάνες. Πάμε. Έλα. Άντε. Καλά. Πάμε, σιζοδήμο, πάμε. Καλά πάμε. Δεν έβγαλες στο λαρίκι καρκίνο εσύ ακόμα. Άλλα δυο καρκαρκαρκαρ και δεν το πάρεις και καμπάρι, γιατί σώνεσαι με το λαρίκι. Αλλά σε βλάκα, εσύ δεν το πάρεις καμπάρι, νομίζω ότι είσαι κρυωμένος. Σημειώνε κροατές σου, μάλλον. Πάμε. Αδύνατος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Σε ρώτησα ξανά. Η μαμά σου στον υπέρχο δεν σε είδε ότι είσαι βλαμμένος και σε γεννήσανε. Κακός! Τα παιδιά τα βλέπεις στον τρίτο μήνα. Και εμένα δεν με είδανε, δεν είχε τότε. Γι' αυτό ρατσιστικό είναι. Γιατί είναι ρατσιστικό. Γιατί είναι. Τι είναι ρατσιστικό. Εσύ άμα κάνεις ένα παιδί και σε κάνει. Άμα βγάλεις ένα γιο, εσύ κάνει. Όχι, έτσι. Τρίτο μήνα και αυτά. Το έχει πει μια φορά. Τα παιδιά τα βλέπουν. Δεύτερο, τρίτο μήνα. Αν το παιδί είναι μπερδεμένο, το βλέπουν, το βγάζουν. Δρόμο. Τι μη, η θρησκεία σου. Τι θέλει, η θρησκεία σου βλαμμένα. Μισό λεπτό. Η θρησκεία σου θέλει να βγαίνουν βλαμμένα. Να είναι λάρτε στην εκκλησία. Τα βολεύουν η εκκλησία, τα παιδιά τα προβληματικά να πηγαίνουν οι γονείς, να θεούν να τα κάνει καλά. Σε βολεύουν, έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή. Η επιστήμη, η θρησκεία, όχι, να πάει πίσω. Δηλαδή, εγώ να κάνω το παιδί να βγει 9 μηνών, να βγει έτσι. Να το πάω. Να το πάω στην εκκλησία το παιδάκι. Να το κάνω. Πονεμένη. Είσαι κοινικό. Ρε βλάκα, άλλο σε λέω. Μα είστε τύπο βλάκα. Άμα το είναι ρατσιστικό που λέτε, φίλε. Γιατί καλλιεργεί τώρα όλοι δεν με λένε φελέ, όχι φουρνάρι, ναι, το ραπτόπουλο περιμένουμε. Ρε άλλο σε λέω. Πα με μια γυναίκα παντρεύεσαι. Μην να κάνει παιδί. Δεν θα το δει τον υπέρχο άμα βγει κανονικό ή όχι. Θα πει ο Θεός με απαγορεύει να το ρίξω. Είναι έκτρωση. Ξέρει κάτι μπουνιές που θέλει ο παπάς που θα σου πει αυτό. Το πιάσει από τα μούσια και το σέρνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν χαθεί, απίθανε. Σε έχουν τρελάνει με τη θρησκεία. Έλα, φίλε, ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το. Εσύ τα ξέρει. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβε εσύ και το κατάλαβα εγώ. Τι ώρα είναι, τι ώρα. Πάμε κόσμο, έχουμε ακόμα ένα τέταρτο δυνατό. Έλα, πάμε. Το φούρναρι. Το κατάλαβα. Πάμε. Έλα, Κωστή. Ο Φωτιάδης. Τι έγινε, Κωστή. Πώς την έχεις δει, Κωστή. Να ξέρουμε. Έχει χάρη που βάλει τα δοκάρια, ρε Κωστή, και δεν πήγε μέσα. Τα έπαιρνα 4,5 τούβλα ρεκούς και θα σου έσπαζα στο ξύλο, θα βάζα το μόγκα και θα σε πλήρωνα κιόλας. Εκείνο το μαϊταρό που έχει και το φούρνο, τι τον έχεις δίπλα. Γιατί ρε, το ζητώ. Εκεί πέρα, εκεί πέρα. Το μαϊταρό, αυτό είναι εδώ πέρα. Λαϊκό δικαστήριο θα έρθεις. Αλλά αυτό το μαϊταρό δεν τον έχεις εκεί. Θα πας και τίποτε. Μη σφίγγες τόσο πολύ. Άντε, πέντε παλιοφούναρι. Παλιοφούναρι. Δεν ξέρω με αποστόλωσες. Σε πετώ. Έχεις μαζέψει εκεί πέρα την εκπομπή. Την έχεις κάνει την παράγκη εκεί πέρα. Την έχεις μαζέψει. Κάσε τη ζήλια τώρα. Ζηλεύεις. Εγώ τι να ζηλέψω, ρε. Αλλά τι να το κάνω τώρα εδώ. Αλλά έχεις τυχερό ένα αυτό που λέει. Θα σε χάβω με τον Μόγκα, θα το πλήρω και θα σε πλήρω και όλα 100.000. Ποιος είναι ο Μόγκας. Ξέρω μας τι δεν χρειάζεται, ναι. Τι είναι ο Μόγκας. Αλλά έχεις μείνει μετά η ύψηλα στην δουλειά. Πουθενά. Πέθανε ο Μόγκας. Εσύ θα πλήρωνες να δίνουν τον Ραπτόπουλο, αλλά θα τον έδινες και λεφτά τον Ραπτόπουλο. Όχι εγώ. Τα λες στον αέρα όμως, θαύμαζε και αυτό. Θαύμαζες. Σταμάτα ρε. Αν σε τύχαινε το λότο. Πήρα 2-4-1, ξέρω θα το Βασίλη σε πει. Ωραία. Για ποιο λόγο θα έβαζες ένα γορίλα να με δει, για ποιο λόγο. Έτσι, γιατί ξέρεις, γέμισε και λέει, εγώ πήγα στο ΕΚΑ.
Εγώ πήγα στη... πήγα και πήγα στα 80 ευρώ. Δεν τα λέμε. Εσύ τα είπες, εγώ δεν τα είπα. Εσύ γιατί δεν τα πεις. Δηλαδή εγώ τι πρέπει να πω ότι πήγε και έκανε στην Καβάλα. Πρέπει να το πω. Με άλλα λόγια. Να το πω ότι έκανε στην Καβάλα. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια λες ότι νιώθεις για μένα οργή και θες να με δείρεις. Ναι, πούστη, εσύ έχω άξει τόσο πολύ, αλλά σε πλήρωνα. Μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα που είσαι φτωχός, γιατί δεν με δένεις. Πρέπει να πληρώνεις κάποιο γορίλα, θες να πεις. Ναι, αλλά όχι. Σημαίνει, δεν λέω. Έχεις πει πολλά, πολλά. Έχουμε σε μένα άλλο, άξω να λέω. Αλλά και το Μαϊτανό. Ναι, αλλά όχι. Φοράρε τοποθετήσου. Έπαιξε με 20 ευρώ. Έπαιξε με 20 ευρώ στο καζίνο, πήρε 200. Ποιο καζίνο πήγε? Εδώ στη... Ωραία. Στο έδωσε 20 ευρώ και πήρε 200. Και... 200. Και τι έκανε μετά? Τι έκανε? Πελάτα όμως. Όλα αυτά τα 200 τα πήρε και τα έπαιξε όλα στο τζόκερ. Δεν τα έκανε έτσι. Εγώ άλλο έμαθα. Όχι, έτσι είπε. Τον ξεγέλασε ο προποτζής και του λέει: βάλτε τα 200 ευρώ και τον τζόκερ. Ναι, έτσι μπορεί να πει. Και κέρδισε 4.500 ευρώ. Έβαλε όλο τον τζόκερ. 2.500. Ναι. Έβαλε όλο τον τζόκερ, όλα τα τζόκερ. Και έβαλε μετά σαν τον τρελατόνι. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, ναι, ναι. Και έπιασε 4-1. Ωραία. Δηλαδή, άμα έπιανε 5-1, θα έπαιρνε 5 εκατομμύρια. Άρα, εδώ έρχεται και πάρει μια που λέει. Ένα νούμερο. Οι τάνε και οι τρελέ έχουν τι τύχε. Δεν φτάνει που τα έπαιξε όλα. Και τι λέει τώρα. Και ξέρει, βάζει αυτού. Πήρα τα 20 τα έκανα 2 χιλιάρια. Όταν τα 20 τα έκανα 200, τα 200 2 χιλιάρια, τώρα λέει θα παίξω και τα 2 χιλιάρια. Εγώ άλλο κατάλαβα. Αν τα έπαιρνε, θα έβαζε δύο γορίλες να μας δίνουν. Ναι, και θα σε πλήρουν όμως κιόλας. Αν τα έπαιρνε, εγώ ξέρω ότι ο Φωτιάδης, να πούμε, θα του είχαμε πουλήσει εμείς το Mega Channel και θα είχε γίνει μεγαλοκαναλάρχης. Τώρα πώς θα το πουλήσαμε δεν ξέρω τι. Εγώ αυτό ξέρω. Και... η κακή μας η τύχη είναι που δεν τα πήρε. Εγώ ξέρω θα του είχαμε πουλήσει την άλλη μέρα το Mega Channel. Εγώ ξέρω. Έτσι δεν είναι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα